να πούμε τώρα γιατί είναι και η στιγμή. Ε, το μεσημέρι γύρω στις 12 η ώρα. Όλοι όσοι το γνωρίσαμε και το γνωρίζετε φίλοι τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, θα πούμε το τελευταίο αντίο σε ένα αξιολάτρευτο επιστήμονα. Πολύ αγαπημένο Ένα σε όλους αξιολάτρευτο αγαπημένο πατέρα και σύζυγο της Ελένης και της Νίκης. Έναν υπέροχο άνθρωπο και φυσικά έναν υποστηριχτή του δημοσιοφικού λόγου και του δημοσιοφικού έργου. Έναν εξαίρετο επιστήμονα ο οποίο ε, είχε, είχε το θάρρος τη γνώμη του και δεν δίσταζε υπέρα δυνάμων και αδυνάτων να μπει μπροστά και να, 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 να γκρεμίσει και στερεότυπα της τηλεοπτική μας εποχής. Έφυγε τόσο ξαφνικά. Η αλήθεια είναι ότι κανεί δεν περίμενε. Όταν ακούσαμε την είδηση του θανάτου του, η αλήθεια είναι ότι και εγώ και ο Σπύρο σοκαριστήκαμε. Δεν περιμέναμε ότι είναι αλήθεια αυτό. Είναι από τι ειδήσει που πραγματικά δεν περιμένει να ακούσει ότι είναι πραγματικέ. Λε κάποιο λάθο θα έγινε. Ο άνθρωπο τώρα από ένα μικρόβιο, το οποίο φαίνεται ότι όλοι το έχουμε μέσα στο οργάνισμο μας. Δώστε μα λίγο τον αίμνηστο Δημήτρη να τον βλέπουμε. Συγγνώμη. για τη συγκίνηση, επειδή όλοι γνωρίζουμε εμεί οι δημοσιογράφοι και εσύ, Χρήσα μου και εγώ, εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του ε, και ποιο στενά, δεν κάνω λάθο. Ποιο στενά, γιατί τα τελευταία χρόνια, τον γνω, το γνωρίζω πάνω από 10 χρόνια, με τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Με τη δικηγορική ιδιότητα, ήμασταν σε στενή τα τελευταία δύο χρόνια σε πολύκλωτε και μη πολύκλωτε υποθέσει που έφτασαν στα ακροατήρια ή αναμένεται να φτάσουν. Ένα καθαρό, έντιμο επιστήμονα που δεν δίσταζε το σημειών ο τη όχι μόνο στην ιδιωτική μα πραγματικότητα και εποχή, αλλά κυρίω μέσα στα ακροατήρια. Τα δικαστικά κορατήρα, έτσι, μέσα σε δύσκολε ποινικέ και αστικέ υποθέσει, να μπει μπροστά και να πει ξεκάθαρα, θαραλέα, την αλήθεια, την επιστημονική του πάντα αλήθεια, ε, mm. και πολλέ φορέ κοντά σε αδύναμου, χωρί να έχουν τη δυνατότητα και ήδη να τον. Ε, να το πω διαφορετικά. Λειτουργούσε και πολλέ φορέ σε αδύναμε οικογένειε και αφιλοκυρδό. Έτσι Αυτό είναι. Έτσι είναι καλό να το πούμε. Να δούμε και την τελευταία του ανάρτηση και να τον αποχαιρετήσουμε κι εμεί έτσι όπω μπορούσαμε σήμερα. Λοιπόν, λέει: Σα ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σα. Απευθύνομαι σε όλου σα που με αγαπήσατε και σα αγάπησα από άκρη, σ άκρη Εγώ έμαθα, μίλησα και έζησα. Σειρά ε. σα τώρα. Θα σα ακολουθώ από ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι ε. και πάλι να τρεχιάζει όταν ε, το, το ξαναδιαβάζει και μετά από τόσε μέρε. Έχουμε περάσει ώρε των ανηλίκων, ώρε. 7 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα σε καταθέσει ανηλίκων. Μπε, βγες ο, ο Δημήτρη και να βγαίνει έξω και να είναι δακρυσμένο. Αυτό έχει χαράξει την ψυχή μου και τη μνήμη μου. Ε, που αντιμετώπιζε την, την παιδική ψυχή με τέτοια φροντίδα και τέτοια ιστορικότητα, που την πετέδειε βέβαια και στην, στην νίκη την υπέροχη κόρη του, και στην αγκαλιά τη φιχτή τη, στην υπέροχη Ελένη, την σύζυγό του. Mm. Αλλά δύσκολα έχω, δεν έχω συναντήσει τόσο στη ζωή μου ανθρώπου που αγαπάνε τόσο πολύ τα παιδιά. Και τα, τα δύναμα παιδιά. Να τα έχουν στα δικά του παιδιά. Ε, τα δάκρυα του Δημήτρη στην, ε, στον ηλίκον ή μέσα και έξω από τα δικαστήρια, τα ειλικρινή δάκρυα, μακριά από τι κάμερε, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Και φυσικά την ατάκα πίσω από κάθε παιδί που περνάει μια μεγάλη δοκιμασία ή που έχει μπει στην παραβατική ε, 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 εμπλοκή. Ψάξε το γονιό. Αυτό είναι και το έλεγε που Όχι, μακριγό, όχι, αλλά, όχι λίγο, είναι, ό, είναι πραγματικά. Και δύσκολο, Είχε συνεργαστεί μαζί του πολλά χρόνια, τον ήξερε mm. αρκετά καλά και εμεί τον ξέραμε όλοι. Όλοι Δύο, λόγια, δύο λόγια παραπάνω έπρεπε να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο Για να ανάλυση τη δίκη, τη υπέροχη κόρη του, έτσι, αριστούχου τη νομική. Θα είμαστε για πάντα μαζί, λέει, και στο θάνατο και στη ζωή, και έτσι είναι οι Πάρε άνθρωποι μα. Στον πατέρα Ντευχή μας... και στο βούνο Ανέβα. Αυτά. Λοιπόν. Δεν φεύγουν οι άνθρωποι. Στι 12 λοιπόν, στο πρώτο εργοταφείο, ω και φίλοι και φίλε, να... να πούμε το τελευταίο στο Δημήτρη.